What's up? Cooler, Chipster, Fridays, εδώ με τον Άρβα. Την Ευαγγελία. Αλλά σε λίγο δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε παρέα. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Θυμάστε τι σας είχαμε πει για τον Ιούλιο. Τι σου είχαμε πει για τον Ιούλιο. Τι είχαμε υποσχεθεί. Ότι θα βρούμε τον απόλυτο Chipster. Τι κάναμε. Ψάξαμε. Πόσο καιρό. Παντού. Δύο μήνες. Ψάξαμε. Στενάκια, σοκάκια, barbershop, butcher shop, skate parks. Butcher shop, πήγε σε butcher shop. Δηλαδή πιάχαμε μόνο μπουτσες. Σε μπεργεράδικα, σε skate park, σε δισκοπολία. Πού αλλού πήγες, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάνω από γέφυρες, δεξιά από παγκάκια, αριστερά από παγκάκια. Κάτω από τα τραπέζια, πάνω από τα τραπέζια. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, παντού. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, καλά, γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα που πήγαμε. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Αλλά θέλουμε να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε αυτό το διαγωνισμό που έτρεχε δύο μήνες στο roadtripart.gr για τα τεχνικά του μας. Να ανεβάσουν στο roadtripart.gr τη φωτογραφία τους, αυτό εννοείς λογικά, γι' αυτό το διαγωνισμό. Αυτό. Ναι. Γιατί ψάξαμε παντού, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Δηλαδή, ψάξαμε, τον αναζητήσαμε, τι ψάχναμε, τον Ultimate, τον έναν. Chipster. Λοιπόν, η δεκάδα σας τη δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, βγήκε. Το casting έγινε. Θα δούμε τι έγινε στο casting, γιατί τα έχουμε καταγράψει όλα στην κάμερα του MAD TV. Αυτά γράφτηκαν. Βεβαίως. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και θα δούμε πώς αναδείχθηκε και πώς βγήκε ο Chipster μας, παιδιά. Τον έχουμε, περιμένει και είναι και ωραίος, έχω. Δεν κακός, εδώ στη γωνία είναι. Και τα έχει όλα. Όλα. Έχει και τις τρίχες που αναζητούσαμε και λέγαμε. Βρήκα ό,τι έψαχνα. Και τις τρίχες. Και το style. Έχει και το μαλλί. Το style. Όλα. Έχει τα patterns που ζητάγαμε. Τα patterns. Είναι μανιακός με τις φωτογραφίες. Είναι μανιακός. Μανιακός και θα σου πω τι έκανε πιο μετά. Έκανε ένα σκηνικό στα VMA που θα σου το πω. Να τα πούμε όλα σήμερα εδώ. Cooler Chipster Fridays. Έχουν να πούμε, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Και εδώ μεταξύ ξέρει ότι ακόμα με σταματάνε στον δρόμο και σου λένε είμαι Chipster, θα με βάλει Chipster, είμαι Chipster. Πού να ξέρουν, του έχω πει, έχει λήξει ο διαγωνισμό, έχω βρει τον Chipster. Και αυτή είναι εκεί. Ναι, αλλά δεν πειράζει, είμαι Chipster, ακόμα επιμένουν εκεί. Με σταματάνε στον δρόμο, σου λέω. Καλά κάνω. Χαίρομαι. Να σου πω, αυτό σημαίνει ότι γενικά δέχτηκαν με εμά και με αυτό που ψάχναμε και παρακολουθούσαν. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πήγαν πολλέ συμμετοχέ. Να πούμε ότι αν θυμάστε στην αρχή προπορεύονταν τα κορίτσια και τελικά η ανατροπάρα έγινε. Ανατροπάρα. Τα καταφέρατε, βγάλατε άντρα. Τώρα θα έχει ανταγωνιστή εδώ. Θα έχουμε ανταγωνιστή, εντάξει, εδώ είμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Είναι ωραίος. Είναι μοιραίος. Είναι όμορφος, καλός. Είναι Chipster. Είναι ψηλός. Έχει ωραίο κορμί. Έχει ωραίο χρώμα. Είναι μαυρισμένος. Δεν είναι αστακό σαν και σένα. Θα γίνει το άλλο μου μισό. Είναι μαύρο σαν και σένα. Εντάξει. Ωραία, ναι. Το Σαββατοκύριακο πώς είδαμε, 10 δεκαριά συνοδησιών. Τους 10. Λοιπόν, τους 10 επικρατέστες. Ήταν και κορίτσια και αγόρια. Και κατάφερε και κέρδισε. Δεν θα πούμε όνομα, θα σας να μην τον δώσουμε ακόμα. Θα το δώσουμε σε λίγο. Να τον δώσω τώρα. Όχι. Θα τον δώσω λίγο. Όχι, σε λίγο. Κράτα. Μετά την Άννα θα πάρουμε. Απλά πρώτα θέλω, ρε παιδί μου, να θυμηθούμε γιατί για μας ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή και μια πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχήν, γνώρισα τον Άρβα. Ναι, γνώρισα τον Ευαγγελία. Ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι έχω βρει ένα από τα άλλα μου μισά σε αυτό το τα κομμάτι. Άλλα σου μισά, πόσα έχεις. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε συνεργάτες αρκετούς που αγαπάμε, αλλά ας πω κάτι, σε αυτό που έκανε εδώ, ήσουν πολύ ωραίος και πολύ cool. Ευχαριστώ, είσαι φίλε. Cooler τυπάκι. Ευχαριστώ, και μ' αρέσεις. Έτσι, και έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φιλικές πλέον επαφές με τον Άρβα μου. Ναι. Και είναι ωραίο γιατί υπάρχει χημεία. Και έτσι θα υποδεχτούμε και τον Chipster μας λίγο. Θα γίνει ένα με την παρέα μας και θέλω να περάσει καλά, να νιώσει άνετα. Μίλα εσύ να βγάλω ένα Snapchat. Βγάλω ένα Snapchat γιατί θέλω να σας πω ότι ένας απλός άνθρωπος, ένας από εσάς, θα μπορέσει να βιώσει την εμπειρία αυτή του να έρθει εδώ στο Cooler Chipster Fridays και να παρουσιάσει. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς θέλουμε να τον κάνουμε νιώσει άνετα, να νιώσει το σπίτι του. Από εκεί πέρα, θες να θυμηθούμε τι κάναμε μαζί με το road trip, το van που πήγαμε. Εγώ είμαι μέσα. Την οντισιόν όμως πότε θα τη δούμε.
Θα τη δούμε την οντισιόν πιο μετά, αλλά θέλω να μου πεις εδώ για τη διαδρομή που κάναμε. Για τη διαδρομή σου. Ποιο σταθμό θυμάσαι περισσότερο? Ποιο σταθμό? Ναι. Κοίτα, η Αθήνα ήταν μεγάλο κομμάτι, αλλά και οι διαδρομές μας Πάτρα και Θεσσαλονίκη σίγουρα δεν ήταν λίγες. Μπορώ να πω και λίγες λίγες. Εγώ θυμάμαι το. Εγώ θυμάμαι στην Πάτρα την έριξε στο λιμάνι. Τον έριξα μέσα στο λιμάνι, βράχη και έχασε τα γυαλιά του. Και έχω να πω ότι τα βρήκα τα ίδια και του τα έφερα πίσω. Ευχαριστώ γι' αυτό. Αλήθεια. Απλά το έχω ξεχάσει να ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στο κοντρόλ. Ήταν το. Και δεν κάνω πλάκα. Τα έχασε. Αλλά λογικά είναι πάνω. Παιδιά, είναι πάνω. Είναι πάνω. Τώρα που το φε. Ναι. Εγώ τρίτο ζευγάρι δεν μπορώ να βρω. Να ξέρεις. Είναι λογικά πάνω. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι την αναζήτηση στην Πάτρα. Θυμάμαι πάρα πολύ ώρα που έχουμε περάσει στο The Mall Athens στο Μαρούσι, που βρήκαμε πάρα πολλά τσιπάκια και πολλά τσιπστεράκια. Mm. Και θυμάμαι πάρα πολύ πως παιδιά τους άρεσε τρελά η γεύση μαγιονής από το τσακίρι τρυπάτο. Ήτανε full μαγιονής. Θυμάμαι που εμένα μου λέγανε μαγιονής μου και τσίζ, μαγιονής μου και τσίζ. Είχε πέρασει. Συνέχεια. Συνέχεια. Mm. Και θυμάμαι και το υπέροχο για Βασίλεμο που είδαμε στην Πάτρα τελειώνοντας. Πριν ξεκινήσουμε για να επιστρέφουμε πίσω. Ρομαντικές στιγμές. Από εκεί και πέρα όμως. Να σας πούμε λοιπόν ότι τώρα θα μπορέσετε να δείτε, θα σας αφήσουμε εμείς να πάμε σε μια νασούλα, αλλά εσείς θα δείτε τι έγινε το Σάββατο, πώς επιλέχθηκε ο Τσίπστερ, ποιος είναι ο Τσίπστερ. Την οντισιόν δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Αμέσως μετά την ανάσα και το βίντεο, ο Τσίπστερ θα έρθει εδώ, στη θέση που του ανήκει. Οκ. Η αποστολή μας στο reotripato.gr by Τσακίρης έληξε. Ψάξαμε σε burger shop, σε πλατείες, σε στενά, σε γέφυρες, σε vintage shop, σε skate park, σε παραλίες. Ψάξαμε παντού. Βρήκαμε τους 10 πιο true chipsters, οι οποίοι ψηφίστηκαν από φίλους και γνωστούς στο reotripato.gr και εκτείναξαν το τσιπστερόμετρο στα ύψη. Πάμε να τους απολαύσουμε τρώγοντας ένα Τσακίρης τρυπάτο. Το όνομά μου είναι Αντώνης Λάπας, είμαι από την Πάτρα, είμαι τρελιάρης, κανένας δεν με ακούει ποτέ, οπότε τώρα θα τα ακούσετε όλα. Έχω Facebook, έχω Instagram. Είμαι λίγο τρελός, οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι παράνομος είσαι, γιατί είχα φτιάξει Instagram, το διέγραψα και το είχα στην αρχή It's Antony. Το διαγράφω, το ξαναφτιάχνω, φτιάχνω It's Antony 1. Το διαγράφω και αυτό, φτιάχνω It's Antony 2. Μια μίγα. Καλησπέρα, τσιπστερόνια μου τρελά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, παρακολουθείτε την τσιπστερό ατζέντα. Είμαι ο Αντώνης Λάπας και βλέπετε Chipster Cooler Fridays. Cooler Chipster Fridays. Ωραία, ωραία. Okay, θα το μάθω. Γεια σας, είμαι η Ράνια και βλέπετε MAD. Τα πάω καλά με όλες τις μουσικές, αλλά πιο πολύ τα πάω καλά με house, με pop, με Rihanna κτλ. Καιρό σκεφτόμουν ότι θέλω με κάτι να ασχοληθώ, κάτι να κάνω. Είναι μέρα που ξυπνάω, λέω σήμερα θα πάω στο μαστιλάκι και θα ψωνίσω χάρτη σκηνιά και διάφορα πράγματα να φτιάχνω. Πάω λοιπόν, παίρνω τη μάνα μου, σκοτή να πληρώσει, παίρνω λοιπόν τη μάνα μου, σκοτή, πάμε, παίρνω μαστιλάκι, παίρνω σε μαζί και αρχίζω να πάω στο μαστιλάκι και τέτοια πράγματα. Και αυτό είδα ότι μου άρεσε, ήταν δημιουργικό. Γεια σας. Είμαι η Ράνια Ξεφτέρη και βλέπετε Cooler Chipster Fridays. Τσίπστερο, καλησπέρες. Είμαι ο Μάριος Absolute και βλέπετε Cooler Chipster Fridays. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να παίξω στο Hollywood. Έχω 4 τατουάζ. Τα 2 τατουάζ που έχω πίσω στην πλάτη είναι τα ίδια που έχει και ο Justin Bieber, γιατί μου αρέσει ως τραγουδιστής. Τσίπστερο, καλησπέρες. Είμαι ο Μάριος Absolute και βλέπετε Chipster Cooler Fridays. Πάμε άλλη μία. Τελειώσα. Γεια σας παιδιά, είμαι η Έλβη, χάρηκα που σας γνωρίζω. Θα με γνωρίσετε σιγά σιγά κι εσείς και μαζί θα λέμε την ατζέντα για το τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, έτσι να μπαίνουμε στο κλίμα, να μην καθόμαστε στο σπίτι. Έχει ζέστη έξω, βγαίνουμε να κάνουμε επικοδομητικά πράγματα. Έχω να σας προτείνω, έχετε δει αυτά τα μαγιό, τα ωραία, τα πλεκτά που τα φοράνε όλες οι celebrities και άντρες και γυναίκες, πιο πολύ γυναίκες βέβαια, αλλά εντάξει και οι άντρες. Μπορώ να σας πω πού μπορείτε να μάθετε να τα πλέκετε μόνοι σας. Γεια σας, είμαι η Έλβη και βλέπετε το Cooler Chipsters Friday. Εμά δεν είναι εύκολο αυτό που μου έχεις βάλει να λέω. Γεια σας, είμαι η Έλβη και βλέπετε το Cooler Chipster Friday. Γεια σας, ονομάζομαι Ευρυδίκη Ξενοφόντος, παρακολουθείτε το Cooler Chipster Fridays και σήμερα έχουμε πολύ καλές ιδέες να σας προτείνουμε για να βγείτε με τους φίλους σας. Αν δεν το έχετε ακούσει, το Σάββατο διοργανώνεται Second Hand Bazaar στο Σύνταγμα από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεια σας, είμαι η Ευρυδίκη και βλέπετε MAD. Ξεκινάω. Καλησπέρα, είμαι ο Κρίστιαν Μέξης, είμαι 28 χρονών, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική, ο κινηματογράφος και ό,τι έχει σχέση με event. Είμαι χαρακτήρας πάρα πολύ χαρούμενος, όπως λένε και οι φίλοι μου.
Τα social media για μένα είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή, ξυπνάω, έχω κατευθείαν ειδοποιήσεις από το Facebook. Μπαίνω μέσα, βλέπω τι παίζει, τι κάνανε οι φίλοι μου, κάνω like συνέχεια. Το κανονικό μου όνομα είναι Χριστιανός. Αλλά επειδή η νονά μου ήταν από Γερμανία, με φώναζε Christian. Πάω στο ταχυδρομείο και μου λένε όλοι Χριστιανός, αχ τι ωραίο όνομα. Πάω στο ταχυδρομείο να βγάλω κάτι λεφτά. Της δίνω την ταυτότητα, μου λέει Χριστιανός είναι το όνομά σου. Της λέω ναι, Χριστιανός είναι το όνομά μου. Και γυρνάει με μία φάτσα και μου λέει τι τραβάς και εσύ ρε κακομύρη. Γενικότερα μου αρέσουν όλα τα vintage και η vintage μόδα, το στυλ, όλο. Και άμα δεις και στο δωμάτιό μου, γενικότερα είναι λίγο vintage. Γεια σας, είμαι ο Christian Mexis και βλέπετε Cooler Chipster Friday. Γεια σας, είμαι ο Christian Mexis και βλέπετε MAD. Είμαι εγώ και βλέπετε MAD. Καλά, η Ευαγγελία έχει πολύ γέλιο. Και μου αρέσει που διαβάζει και τα σχόλια και ασχολείται δηλαδή και με το τι λένε οι άλλοι και τις συμβουλές που δίνουν. Γιάννης Μουλουτού, γεια σου Γιάννη, λέει εγώ λέει είχα κάνει μια φορά λέει σχέση εξ αποστάσεως, αλλά τελικά δεν άντεξα. Εγώ σας το έλεγα από πριν, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι εγώ και βλέπετε την πιο chipster ατζέντα της Παρασκευής. Λοιπόν, τι έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχω πολλές προτάσεις, τις οποίες πιάνει νομίζω όλα τα γούστα από όλους εσάς. Αυτά. Wow! Γεια σας! Είμαι η Φέη Πανταζοπούλου, είμαι 19 χρονών, 28 Αυγούστου γίνομαι. Όποιος θέλει με παίρνει, μου στέλνει χρόνια πολλά και τέτοια, δεν χρειάζεται, ξέρετε. Το αγαπημένο μου social media είναι το Instagram, το παραδέχομαι. Είμαι από αυτές τις Instagram τσιπστεροκόριτσα. Τώρα. Θεωρώ ότι όλοι εσείς που κάθεστε στους καναπέδες και στα κρεβάτια με το κομπιούτερ και οπουδήποτε είστε στα κινητά στο λεωφορείο που με βλέπετε, πρέπει να κάνετε κάτι τρελό αυτό το Σαββατοκύριακο, σαν να μην υπάρχει αύριο. Καλησπέρα σε όλο τον τρελό κόσμο. Είμαι η Φέη και είμαστε σε άλλο ένα Cooler Chipster Fridays. Κάθε Παρασκευή με τρέλα και τρέλα στο MAD, παρέα με τα Τσακίδης Τρυπάτο. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Σιμοπούλου, στα social κραγιονάκι στη Μαφία. Έτσι με μάθατε, έτσι με ψηφίσατε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο αιμονική με Facebook, Instagram, μου αρέσει. Ανεβάζω βιντεάκια, φωτογραφίες. Γεια σας, είμαι το κραγιονάκι στη Μαφία και βλέπετε MAD TV. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear MAD TV. Happy birthday to you. Και καλή φωνή. Α, ναι, τραγουδούσα παλιά, αυτό δεν το είπα. Γεια σας, ονομάζομαι Θεόδωρος Κρεβατάς, κατάγομαι από το Βόλο και είμαι εδώ πέρα στην Αθήνα, σπουδαστής στη Δημόσια Διοίκηση Παντίου. Τι άλλο συνεχίζω, που μουσική κυρίως μου αρέσουν αυτά που μου ανεβάζουν έτσι γενικά τη διάθεση. Σαν chipster πρέπει να ασχολούμαστε με τη φωτογραφία και πολλοί chipster από εσάς είμαι σίγουρος ότι έχετε Instagram. Ένα από αυτά που μπορείτε να κάνετε είναι να κοιτάξετε αν υπάρχει κάποιο Instagram event, κάποια φωτογραφική εξόρμηση στην πλάκα, στο μοναστηράκι, στο θυσίο ή και γιατί όχι και στην παραλία. Γεια σας, είμαι ο Θεόδωρος Κρεβατάς και βλέπετε MAD TV και γίνεται ο χαμός, όλοι συντονισμένοι, Chipster Cooler Fridays. Ο Ultimate Chipster είναι... Γεια σας, είμαι ο Christian Mexis και βλέπετε Cooler Chipster Fridays. Το πάρει επιτέλους. Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε βάλε έτοιμοι. Λίγο την επικία του. Για βάλε λίγο εδώ. Για δώσε λίγο ένταση. Αυτό. Λοιπόν, θέλεις να μας ανακοινώσεις. Για πες. Τι. Τον Τζίπτερ, τον είδατε. Βασικά τον είδατε. Ξέρετε ποιος είναι. Θέλω να τον καλωσορίσω. Να τον καλωσορίσεις. Θέλω να φωνάξεις δυνατά το όνομα. All the way from Manhattan. Για να μπει μέσα στο κούλερ. Christian! Γεια σας, παιδιά.
γεια σας, ρε παιδιά. Έλα ρε Κρίστιαν. Έλα ρε Κρίστιαν. What's up, bro? Αυτός είναι ο τσίπστερ μας. Για κάτι τώρα. Αυτός όλος. Cooler τσίπστερ, φράτης καλά στον άνθρωπο. Δεν μπορώ, αφού είναι τσίπστερ. Τώρα θα χαρώ τόσο καιρό. Να μην τον χαρώ. Είναι η ώρα σου, είναι η στιγμή σου. Να κάτσω εδώ μπροστά. Γεια σας, παιδιά, είμαι ο νέος τσίπστερ. Μετά από πολλή αγωνία, έχω τάξει. Πατατάκια, τσακίρις, δεν ξέρω κι εγώ σε πόσο κόσμο. Στο Facebook έστειλα. Σας παρακαλώ, παιδιά, ψηφίστε με. Και μου λέγανε, εμείς θα σε ψηφίσουμε. Τι θα κερδίσουμε? Τους λέω, κάτσε να κερδίσω και υπόσχομαι σίγουρα ότι θα σας φέρω κούτες με πατατάκια τσακίρις. Τσακίρις τρυπάτο, λοιπόν. Έχω ακούσει ότι μαγιονέζα. Μας. Μαγιονέζα, εκτός από τους μόνους. Για δείξτε τα τσακίρις τρυπάτο, σε παρακαλώ, να τα δείτε κοινό. Παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Ultimate Chipster. Είσαι ο Ultimate Chipster. Ultimate. Δεν είσαι ένας απλός Chipster. Είσαι Ultimate. Γιατί είσαι Ultimate? Γιατί? Ναι, θέλω να μας πεις για ποιο λόγο είσαι Ultimate Chipster. Γιατί εδώ, έχω το μουσάκι μου. Ναι. Έχω το μαλάκι μου. Βεβαίως. Έχω και ωραία γυαλάκια, αλλά δεν μπορούσα να τα φορέσω εδώ πέρα γιατί? Τώρα. Δεν μπορούσα να τα φορέσω, θα τα βάλω έξω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Το μαλλί, αυτό το χράκ, πώς στέκεται αυτό? Δεν φεύγει, για κουνά λίγο έτσι. Δεν κουνιέται πολύ, δεν κουνιέται. Αλήθεια, πώς το καταφέρεις αυτό? Λακ. Λακ. Βασικά έχει μείνει. Τόση λακ που έχει φάει αυτό το μαλλί δεν χρειάζεται και πολύ. Άρα ένας τσίπστερ. Ένας τσίπστερ. Είναι πολύ λακ. Καταλαβαίνετε. Ωραία, πάω παρακάτω. Μπορώ να φάω ένα. Εννοείται να φας. Πάει, όσο θες. Θέλω να μας πεις, αφού τα πήρες λοιπόν, επέλεξες μόνος σου, θέλω να σε ρωτήσω. Ποια, καταρχήν, έλα μου εδώ να μου πλασάρεις εδώ. Λοιπόν, τώρα θα γίνεις παρουσιαστής μαζί μας. Πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να κοιτάς πάντα στις κάμερες και δεν κοιτάμε ποτέ πλάι ή έτσι ή πλάτη. Στο κοινό. Θέλω να δείξω τις πλάτες μου, ρε παιδιά. Εντάξει, δείξε τις πλάτες, το επιτρέπω για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κάνε έτσι. Είναι τεράστιος. Είναι γιγάντιος. Αυτό. Ωραία, λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε εδώ. Για να δούμε. Είσαι εδώ. Θέλω να δείξεις τη γεύση που είναι η αγαπημένη σου, γιατί πρέπει να μάθουμε ότι τόσο καιρό εσύ, ρε παιδί μου, έτρωγες πολλά πατατάκια. Συν ότι είσαι ο τσίπτερ, ο ultimate που ψάχναμε. Αλλά θέλω να μας πεις ποια γεύση επέλεξες, ποια θεωρείς ότι είναι η αγαπημένη σου γεύση του τσακίρις τρυπάτου, λοιπόν, και γιατί. Αγαπημένη και vintage γεύση το αλάτι, εννοείται. Δεν είναι vintage, δεν είναι λοιπόν, από τις παλιές. Εγώ είμαι vintage, εγώ έχω αλάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μ' αρέσει πολύ το smoked cheese. Ναι. Και η μαγιονέζα. Η μαγιονέζα, λοιπόν. Πολύ ωραία, φάκι τα παίρνω εγώ, γιατί τώρα δεν μπορούμε στο κοινό να τρώμε μπροστά. Φάμε, είναι να μην μας πούνε ότι είμαστε και αγενείς. Ναι. Δεν είμαστε, λοιπόν, να μας πούνε τέτοια πράγματα. Θέλω να μας πεις καταρχήν πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ. Δεν το έχω πιστέψει. Τσίπαμε λίγο. Μισό λεπτό. Το πίστεψα. Εντάξει, είμαι εδώ μαζί σας. Λοιπόν, δεν θα κάτσεις, για καθίστε. Καθίστε. Για καθίστε να τα πούμε. Ας κάτσουμε εδώ, παρέα. Λοιπόν, θα μου πεις καταρχήν πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι είσαι στο MAD TV. Είσαι στο Cooler Chipster Fridays και αν περίμενες να τα κερδίσεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα κερδίσω, γιατί έβλεπα κάτι κοπέλες, ξέρω εγώ, που στο διαγωνισμό και φοβόμουν. Ναι. Τελικά στο casting πήγαν όλα καλά. Ναι. Δεν έχω πιστέψει ακόμα ότι είμαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι αληθινό το πλατό μας. Παιδιά, δεν είναι αυτό που μήκες και έκανες ναι, το βιντεάκι. Από ό,τι έβλεπα αυτή τη στιγμή το ζω, παιδιά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας και θα σε έχουμε μαζί μας όλο τον Ιούλιο. Θέλω πώς σου φαίνεται η φάση εδώ με τα φώτα, τις κάμερες. Απέναντι έχεις έναν οπερατέρα, άλλον οπερατέρα από εκεί. Έχεις άνθρωπο που σε καλωδίου, σου βάλε μικρόφωνα. Λοιπόν. Μακιγιάζ δεν χρειάζεται γιατί είσαι ένας κούκλος. Τα ακούτε. Είναι αλήθεια, λέω. Γιατί δεν είναι ωραίος ο τσίψερ μας. Ναι, μα γι' αυτό ψάχναμε τόσο καιρό. Ποιος είναι πιο μαύρος? Δεν ξέρω ποιος είναι πιο μαύρος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ένας τσίψερ πρέπει να είναι μαύρος ή δεν θέλει να τον βλέπει ο ήλιος? Άμα ο τσίψερ πίνει μπύρες στην παραλία, τι να κάνει, ρε παιδιά? Σωστό και αυτό. Θα μαυρίσει. Σωστά. Θα μαυρίσει ο τσίψερ. Όπως κάνει η Ευαγγελία δηλαδή. Εγώ γενικά τρέμει του αθλητισμού πολύ, παιδί. Φαίνεται. Παιδιά, εγώ που τη βλέπω από κοντά, δεν έχετε ιδέα. Αυτό. Εγώ αγαπώ παραλία αθλητικά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγα πράγματα, να γνωρίσουμε εσένα τώρα. Τι κάνεις, τι σ' αρέσει, ποια είναι τα χόμπι σου, που συχνάζεις, πώς χρονονείσαι, τα κορίτσια ενδιαφέρονται. Λοιπόν, εντωμεταξύ φαίνομαι για 20, αλλά είμαι 28, ξέρω. Άντε βρε! Λοιπόν, είμαι 28 χρονών. Ναι. Είμαι ένα γλυκύτατο καρκινάκι για σας κορίτσια. Ναι. Και εσύ και εγώ. Α, πολλά. Πότε γενέθλια, θα έχεις? 9 Ιουλίου. Εγώ τα είχα Τετάρτη. Α, ωραία. Κάνεις γενέθλια? Βεβαίως, όχι. Ωραία, θα κάνουμε μαζί το Σάββατο. Από το έλεγα στο σκύλο, πού να τα κάνετε, γενέθλια. Ωραία, έλα ρε, εσύ καρκινάκι ο τσίπστερ. Εσύ τι είσαι, μάνα μου? Εγώ μετάβρος με ροσκόπου σκορπιό. Α, θα ταιριάξουμε πολύ καλά. Και εγώ ροσκόπου σκορπιό έχω. Και εγώ.
Παιδιά, τι γίνεται. Καρμικό ήταν όλο αυτό. Συμβαίνει. Είσαι καρκίνο σκορπιό. Αλήθεια λέει. Εντάξει. Είναι σαν να βλέπει τον αρσενικό Ευαγγελία. Και αντίστοιχο. Ευαγγελίο. Παιδιά, τι ήταν αυτό τώρα με τον τζίφτερ εδώ. Τι μάθαμε. Απίστευτο. Δεν λοιπόν. Με ξέρει καλά και εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Πολύ καλύτερα. Ξέρω, γι' αυτό μου βγαίνει έτσι και με σένα λες και σε ξέρω πολύ καλά. Αλλά και με τον Ταύρο έχουμε καρμική σχέση. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Ναι, λέει τον Ταύρο. Και τι Ταύρο. Πώ γίνεται να και τι οροσκόπου. Δεν ξέρω τώρα το. Ο Ταύρο τώρα με το Σκορπιό. Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση, μιλάμε για ζώδια. Εμείς είμαστε έτσι, τη θάλασσα, κοιτάξτε. Να σου πω, κάνω μια ερώτηση τώρα. Ένα τσίπτερ κοιτάζει, παρακολουθεί τα ζώδια. Ναι, ρε παιδιά, γιατί. Να μην τα παρακολουθεί. Παρακολουθεί. Λέει ότι ο τσίπτερ απαγορεύεται να βλέπει ζώδια. Ωραία. Τίποτα, απλά ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πολύ τσίπτερ χόμπι αυτό με το ζώδιο. Και να σε ρωτήσω, όντω πίστευε εσύ τώρα ότι θα κερδίσει η γυναίκα. Εντάξει, οι γυναίκε επειδή μου είναι και πιο εντυπωσιακέ, οι φωτογραφίε του είναι λίγο πιο. Έβλεπα του ψήφου. Εγώ εκεί, που ξαφνικά ήμουνα, ναι, στη δεκάδα, ναι, ναι, ναι. Ήμουνα πέμπτος, ναι. Έπαιρνε μια κοπέλα, πήγαινα πάλι στη δέκατη θέση. Αμάρε κοπέλε, τι αυτό μου κάνατε δηλαδή. Και τι έκανες, έβαζες κόσμος λοιπόν, ψηφίζει. Λοιπόν, μηνύματα στο Facebook, Twitter, καταλαβαίνετε, ψηφίστε με αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Ικέτευες. Ικέτευες, πήρσα κατουρημένες ποδιές, έταξα θάλασσες, πισίνες, τα πάντα για φέτος το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι με το που ανακοίνωσα στο Facebook ότι κέρδισα, πραγματικά μου λέγανε, μας έχει στάξει πατατάκια. Τώρα θα λοιπόν, το κάνεις. Ο Τσακίρης που με ακούει πρέπει να μου δώσει κούτες. Τσακίρης τρυπάτο, κούτες θέλουμε πολλές, γιατί τάξαμε πάρα πολλές. Πολλά τα θα. Μαυρογιαλούρος, θα σας δώσω αυτό, θα σας δώσω εκείνο. Θέλω επίσης να αποκαλύψει το κοινό αυτό που έγινε στα Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet. Εννοείς το. Μην το πεις ολόλόλο. Αυτό που συνέβη με το Θέμη εννοείς. Αυτό τι έγινε, ήμασταν εμείς με το Θέμη και τα λέγαμε. Λοιπόν, ήμουν εγώ, καθόμουν δίπλα στο Stan και λέγαμε για τις καινούριες επιτυχίες τέλος πάντων, τις δικές μου. Με και το Stan. Αλλά και το Stan. Και εκεί ξαφνικά που καθόμουν με το Stan, είχα και την Ευαγγελία δίπλο, δίπλα, έρχεται ο Θέμη. Μου λέει τι έκανε, τον βρήκε. Δεν περίμενα να μου. Μα ρώταγε ο Θέμη, ρε παιδί μου, τον βρήκα τελικά με τον Τζίπστερ. Εμεί λέγαμε ναι, τον έχουμε βρει. Αλλά δεν ξέραμε που κάτι. Ήσουνα. Που ήσουνα. Για κρυφτή. Δεν ξέραμε που ήσουνα. Και του λέω, νάτο, εκεί κάτω. Και ήσουν εσύ στο χαλί. Μα μου είχε αλλάξει το χαλί. Είχε πάνω στο χαλί. Να πούμε. Τρέβαγε τη φωτογραφία. Λέω φωτογραφική μηχανή. Ότι του είπαμε. Να πάει να βγάλει καμιά φωτογραφία εκεί στα παρασκήνια. Κάπου ωραία, κάπου cool. Κάτι να κάνει, ρε παιδί μου. Κάτι cool. Παιδιά, κατάλαβες. Εγώ στα βραβεία την άραξα. Ναι. Στο χαλάκι μου το κόκκινο. Στο χαλάκι το κόκκινο, παιδιά. Τράβαγα την άραξα έτσι. Κανονικά. Ήσουν στο κάρπετ για τις απονομές, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Στο κάρπετ ήταν. Καλά, αλλού ήταν. Παραλίγο να πας βραβείο. Δεν θα πούμε άλλα όμως για να το δούμε εκείνη τη μέρα. Δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε. Okay. Ωστόσο, πρέπει να πάμε να πάρουμε μία ανασούλα. Αλλά πριν πάρουμε μία ανασούλα, θέλω να σας υπενθυμίζω ότι απόψε το βράδυ, καταρχήν δεν έχουμε πει στο κοινό καλό μήνα, ρε παιδιά. Καλό μήνα! Επιτέλους καλοκαίρι. Μπαίνει, είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Είναι ο Ιούλιος. Από τους ωραιότερους μήνες. Και σήμερα λοιπόν εμείς, πραγματικά, θα γιορτάσουμε το μήνα Ιούλιο με το The Booth της Μπίρας Bad, Bad Made For Music Project. Έρχεται, θα πας απόψε, θα φύγεις. Εννοείται, εννοείται. Τον έχω καλέσει. Να έρθετε να το γνωρίσετε. Σας περιμένω όλους. 50 τυχεροί μόνο θα βιώσετε αυτή την εμπειρία απόψε. Στείλτε τα μνήματά σας, προλαβαίνετε στο fb.com/badgrease για να ζήσετε κι εσείς exclusive party απόψε σε πολύ secret venue με Dino MVU και George Siraz. Πολύ σημαντικό. Πάμε να πάρουμε μια ωραία ανάσα και επιστρέφουμε εδώ με τα δύο αγόρια μου πλέον. Όχι, έτσι, έτσι τώρα, δεν με νοιάζει. Ωραία τραγούδι, δώσε λίγο δυνατά ρε Άγι. Άγι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Cooler Chipster Fridays. Αυτό. Εδώ, με ρόλ τρυπάτο. Τον φίλο μου, τον καινούριο τσίπστερ Κρίστιαν και την Ευαγγελία Τζολίδα. Ναι, είμαι και δύο μαύροι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θέλω να μας πεις τι θα κάνει, εκτός ότι ο τσίπστερ μας, ο ultimate τσίπστερ μας θα είναι εδώ. Κρίστιαν. Πάντα μαζί μας, όλο τον Ιούλιο, για να παρουσιάζουμε μαζί την εκπομπή. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί. Θέλω να μου πεις τι άλλο θα κάνει ο Ultimate Chipster. Θα παρουσιάζει την Chipster Agenda. Agenda. Ναι. Θα μας ενημερώνει agenda. Λοιπόν για όλα τα Chipster event που θα τρέχουν στην πόλη μας ή στη χώρα γενικότερα και θα μας
παρουσιάσει και τους chipster προορισμούς. Τι έχεις ανακαλύψει, τι έχεις κάνει, για πες μας. Λοιπόν, παιδιά, το καλοκαίρι άρχισε πολλά υποσχόμενα εδώ στην Αθήνα. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε το Athens School Festival, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Επιστρέφει το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου στις 8 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραίο, πολύ λοιπόν, ωραίο. Συμμετέχουν. Με πειράζει, παιδιά, βλέπετε τι κάνει. Αντέχεσαι, τώρα σου κάνει δοκιμαστικά, να δει αν αντέχεις. Αυτά λέγονται καψόνια. Λοιπόν, συμμετέχουν 20 μαθητικές φοιτητικές μπάντες με θετική ενέργεια και πάρα πολύ μουσική. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε από εδώ. Βέβαια, παιδιά, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο, δεν θα πάμε σπίτι. Για πες. Λοιπόν, Γιφτοπούλου Street Festival νούμερο 3. Καλό αυτό. Μπράβο, μας αρέσει. Γιφτοπούλου. Ακούστε, παιδιά, λοιπόν, θα γίνει. Το Σάββατο, 2 Ιουλίου, θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι στον πεζόδρομο στο Χαλάνδρη. Α, τέλεια. Εκεί, παιδιά, έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Χαμός. Λοιπόν, θα έχει live μπάντες, DJs, skate. Πολύ ωραία. Καλοκαιρινά κοκτέιλς, χωρίς αλκοόλ βέβαια. Λοιπόν, και πολλοί κόσμος θα γεμίσει την πλατεία στο Χαλάνδρη. Θα πας εσύ. Εννοείται πως θα πάω. Θα είσαι ο πρώτος που θα πάει. Με. Μπράβο. Λοιπόν. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε, παιδιά. Καλέ, αυτός έχει κάνει πολύ δουλειά. Λοιπόν. Μπράβο. Έχουμε τώρα κάτι με μόδα, με κοσμήματα και έτσι. Θα σας αρέσουν σας κορίτσια αυτά. Ακούστε λοιπόν. Το εργαστήρι σύγχρονου εικαστικού κοσμήματος, Άναμα, συμμετέχει στο πρώτο Athens. Πώς θα το πω, ρε παιδιά, αυτό. Καγόρι μου, Jewelry Week. Λοιπόν, να το πεις εσύ αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν. Athens Jewelry Week. Λοιπόν, με την έκθεση Pump Up The Volume, με πολύ ρυθμό και με πολλά σύγχρονα κοσμήματα, 17 δημιουργοί με 17 κομμάτια ταυτόχρονα που θα παίζουν δυνατά, θα μας παρουσιάσουν πάρα πολλά κοσμήματα με μουσική δυνατά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα λοιπόν. Τώρα, γιατί εμένα τα κοσμήματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, θα είναι από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 9 η ώρα το βράδυ, οπότε έχετε πάρα πολύ χρόνο για να πάτε. Ωραία. Λοιπόν, είναι στο Art Gallery, Καλλιρόης 39, μετρό Συγκρού Fix. Α, πολύ ωραία. Οπότε δεν θα δυσκολευτούν να. Γιατί στην πρόσβαση θα πάνε με το μετρό, κατά δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Εγώ δεν οδηγώ, παιδιά. Με έχει φάει το μετρό και όλα αυτά. Λοιπόν. Δεν οδηγάνε chipsters. Ούτε με chipsters. Οι chipsters λοιπόν. Το πάνε με το πόδι, με το ποδήλατο ή με τα μέσα μαζική μεταφορά. Λοιπόν, για τους φίλους των κόμιξ τώρα. Για τρίτη ωραία. Χρονιά η γιορτή των ελληνικών κόμιξ που λέγεται με πενάκι και σκαπάνι με θέμα μυθική κόσμη. Λοιπόν, θα έχει εργαστήρια σχετικά με κόμιξ, διαλέξεις, αφηγήσεις, παρασκήνια. Θα μας μιλήσουν οι δημιουργοί από κόμιξ που έχουν φτιάξει και επίσης θα μας παρουσιάσουν και δημιουργούς καινούριους. Λοιπόν, θα είναι από την Παρασκευή 1η έως και την Κυριακή 3 Ιουλίου στο Σύλλογο Αρχαιολόγων Ελλήνων Ερμού 134 στο Θησίο. Αυτά ήταν όλα. Αυτά, παιδιά. Ένα το χειροκροτήσουμε. Με το παπούτσι, τι κάνεις. Πάει ο συμπαρουσιαστής μου, εχάζεψε. Τι κάνεις με το παπούτσι σου, παιδί μου, γιατί έβγαλες το παπούτσι σου, τι ψάχνεις. Απλά ήθελα να δω πώς γράφεις την κάμερα για να δω αν θα πάρω καινούργια. Έγινε. Ο καθένας το κουλούρι, όπως καταλάβατε εδώ μέσα. Τι λοιπόν. Συνεχίζουμε. Έλα να κάτσεις μπροστά. Πάμε, ναι. Να μας πει εδώ πέρα. Γενικά πώς αισθάνθηκες σαν πρώτη επαφή, γενικά ψάχνοντας την ατζέντα σου, φτιάχνοντας, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες, να τα πεις, νομίζω ότι βρήκα το επάγγελμα των όνειρων μου. Αλήθεια? Λοιπόν, ναι. Θες να γίνεις κι εσύ ένας παρουσιαστής? Θα γίνω ένας παρουσιαστής chipster. Ένας chipster παρουσιαστής, θα μας διώξει, δεν μπορεί να είναι μόνος. Αφήσεστε τα feng shui μου. Ξέρεις τι θέλω να μας πει λίγο. Ποια είναι τα χόμπι σου, τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο, εκτός από το να βγάζεις φωτογραφίες, να επιμελήσεις το στυλ σου και το look σου. Από το να μπαίνεις στο Facebook όλη μέρα και να βγάζεις φωτογραφίες στο Instagram. Ένα chipster, τι κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει ένας chipster. Εγώ πάντως, σαν ultimate chipster. Ναι. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, μπαίνω στο Facebook. Αχα. Τρώω πρωινό, μπαίνω στο Facebook. Το μεσημέρι γράφω λίγη μουσική, γιατί ασχολούμαι με μουσική πολλά χρόνια και τραγούδι. Έλα. Τι μουσική γράφεις, τι στυλ. Λάνα Del Rey. Καλά θα ήτανε. Όχι, rock. Pop, ωραία, αλλά... ωραίο ροκ που μ' αρέσει. Χαρούμενα τραγουδάκια, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο κάνω, το μεσημέρι τρώω και ξαναμπαίνω στο Facebook. Το απόγευμα πηγαίνω για καφέ με τους φίλους μου. Ναι. Εννοείς το Facebook από το κινητό. Λοιπόν, ενώ είμαι στο Facebook με το κινητό. Και το βράδυ μπαίνω στο Facebook, το βλέπω και κοιμάμαι. Full πρόγραμμα. Δηλαδή, μπαίνεις μόνο στο Facebook, δεν μπαίνεις Instagram, Twitter. Δηλαδή, ένας chipster έχει Facebook. Είπα και Instagram και Twitter. Όλα. Ναι, όλα. Όλα, social media, full δηλαδή. Full. Παιδιά, περιμένω να γίνουμε φίλοι.
Ναι, να τον ακολουθήσετε, να τον βρείτε. Καταρχήν να τον βλέπετε εδώ, Cooler Chipster Fridays. Πώς βρίσκουμε, θα σας τάξω και πατατάκια. Ακόμα Christian, που έχει τελειώσει. Christian Chipster. Ναι. Christian Chipster, γράφουμε. Γράψε έτσι, θα με βγάλει. Okay. Πώς είσαι στα social media, λοιπόν, πες το κοινό. Christian Mexis, K-E-R, θα με βρείτε. Δεν υπάρχουν πολλοί Christian. Μάλιστα. Κάτι άλλο για σένα, κάποιο χόμπι που ίσως έχεις. Κάποιο χόμπι, ταινίες. Βλέπω ταινίες πάρα πολλές. Ναι. Και σπίτι, σχεδόν κάθε μέρα θα δω ταινία. Μουσική, ταινίες, γενικότερα αυτά. Ωραία. Και έξω, είμαι συνέχεια έξω. Είσαι έξω. Άμα δεν βλέπω ταινία θα είμαι έξω. Τι απεχθάνεται ένα τσίπτερ. Τι απεχθάνεται. Ναι. Εγώ απεχθάνομαι ανθρώπους που... Χωρίς μουστάκι. Δεν έχουν μουστάκι. Άρα εμένα. Εσύ έχεις, τι είναι αυτό. Για έχει. Είναι λοιπόν. Αυτό ξύρισε των τριών ημερών, ναι. Χωρίς μουστάκι που δεν ακούνε Lana Del Rey. Όχι παιδιά, αγαπώ τον κόσμο, σας αγαπώ όλους. Ο καθένας μας έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ένα τσίπτερ αγαπάει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι εδώ το Μάτιο Γερμανός, νούμερο ένα προορισμός για smartphone. Υπάρχει διαγωνισμός κατάλληλος στο ειδικά διαμορφωμένο tab στη σελίδα του Facebook του Mad TV για να κερδίσετε ένα υπέροχο smartphone. Για την ακρίβεια, δύο δίνει ο Γερμανός και το Mad TV δικά σας smartphones. Φοβερά, το πιο τέλειο κινητό της αγοράς, μοναδικές επιδόσεις επίπεδο και κομψό minimal σχεδιασμός. Είναι το MLS Diamond 4G Fingerprint. Δηλώστε συμμετοχή, είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο και πραγματικά ποιος δεν θα ήθελε να του κάνω δώρο ένα υπέροχο smartphone κινητό τηλέφωνο. Πάμε να πάρουμε ανάσα, επιστρέφουμε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής μας και θα δούμε και άλλα πράγματα. Θα πούμε και άλλα πράγματα εδώ και με τον Ultimate Cheater μας, τον Christian, αλλά και με τον Arvan. Oh yeah. Μ' αρέσει, Ριάννα. Σαν να μας είπε Beach Party, με τον Ultimate Chipster εδώ είμαστε, τον Christian, τον Άρβα μου, τον αγαπημένο και το τσίπστερό μετρό του στο Cooler Chipster Fridays. Τον έχουμε, τον βρήκαμε, έχουμε τον Ultimate Chipster δίπλα στην παρέα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω βασικά να σας αποκαλύψω ότι αυτά τα δύο παλικάρια εδώ τα όμορφα δεν θα τα αφήσουμε μόνο μέσα στο πλατό. Θα τα βγάλουμε έξω στον κόσμο, στο κοινό, σε εσάς. Πού θα πάμε. Τι θα κάνετε, βρε, πείτε στον κόσμο. Θες να σας το πω από τώρα. Ναι. Να το δώσω. Κοίταξε, θα μας στείλουν αρχικά τις ιδέες τους για να βρούμε κάποια μέρη, ναι, να αποφασίσουμε, να τραβάμε και εμείς τα υπόλοιπα τα βίντεο που. Θυμάσαι αυτά τα βίντεο που έφτιαχνα στις αρχές. Ναι. 3 ευρώ. Όταν σε έψαχνα, που πήγαινα σε πλατείες, πήγαινε στο στενά. Αυτά. Που έβλεπε, που έψαχνε μόνος του, έκανε τα ρεπορτάζ, πολύ ωραία ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Όταν μετά ευχαριστώ. Και τα μόνταρε κιόλας μαζί μέσα μόνος του. Τώρα λοιπόν θα τα κάνουμε ντουετάκι μαζί. Θα φύγουμε μαζί, θα μας λέει το κοινό τις ιδέες του, θα μας στέλνουν δηλαδή. Και εμείς θα πηγαίνουμε στα μέρη που θα βρουν αυτοί, θα σκεφτούν, δεν ξέρω, θα σκεφτούν παραλίες, οτιδήποτε και να σκεφτούν. Παραλίες σκεφτείτε που είναι και καλοκαίρι να πηγαίνουμε εκεί. Και event, και event, παιδιά. Και eventάκια. Και πηγαίνουμε να κάνουμε το βίντεο της εβδομάδας και το προσέγγιση εδώ στο Cooler Chipster Friday. Τέλεια. Right? Λοιπόν, εσείς τώρα τι θα κάνετε. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Όπου βλέπετε, στο Instagram, στο Facebook, στα social media του Mad TV, όπου βλέπετε τις φωτογραφίες μας, τη φωτογραφία του Ultimate Chipster ή του Άρβα μας, θέλω να αφήνετε με ένα comment την ιδέα σας, ακόμα και στα παιδιά να στείλετε κανένα inbox εκεί που θα μιλάτε και θα τα λέτε, να τους πείτε τι θα θέλατε εσείς να δείτε στο Cooler Chipster Friday. Δηλαδή, κάντε ένα challenge. Πού εκεί θα θέλατε να τους δείτε τον Ultimate Chipster και τον Άρβα μας. Στείλτε τα μηνύματά σας για να δούμε και τις ιδέες τις δικές σας, να πάρουμε κι εμείς παραπάνω πράγματα και να πάμε στην αγαπημένη μας πραγματικά ενότητα της εκπομπής που κλείνουμε πάντα, τα βίντεο του YouTube. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. 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 Το έχεις το λάπτο. Το έχεις όλο το λάπτο. Βλέπω εγώ, ρε παιδιά, περιμένω. Τι θα μας δείξετε σήμερα. Άνοιξε το μου, άνοιξε το να το βλέπω, γιατί θα μας δείξεις τα ποδήλατα που σου έλεγα. Αυτό είναι ποδήλατο. Αυτό είναι κι όμως, ναι, μην το βλέπεις. Σαν μοτόποδο. Έχουν αλλάξει προφανώς ρόδες από ό,τι βλέπεις. Ναι. Μοτοποδήλατο είναι, ναι. Έχω βγάλει πιο χοντές ρόδες. Αυτά είναι handmade όλα. Να κάνουμε μια. Αυτά τώρα είναι chipster ποδήλατα. Ναι, εννοείται, ρε παιδιά. Δεν το βλέπετε. Εσύ έχεις παρόμοιο ποδήλατο. Έχει κάνει ειδική κατασκευή. Αυτό είναι ωραίο. Όχι, δεν έχει τύχη. Δεν έχει το ίδιο, φαντάζομαι. Όχι, αλλά σκέφτομαι να αποκτήσω. Εντάξει, που δεν μου φαίνεται. Εσένα θα σ' άρεσε να έχει ένα τέτοιο. Μου άρεσε το προηγούμενο. Α, και αυτό. Α, παιδιά, αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν για παιδιά, για παιδιά προφανώ. Γιατί εμεί τι είμαστε, παιδιά. Όχι, κοίτα τι ωραίο. Αυτό, παιδιά. Αυτό πάει παντού. Α, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα τι έχουν φτιάξει. Handmade όλα, έτσι. Αυτό να πω, ότι ο τσίπστερ του αρέσει, ρε παιδί μου, να παιδεύεται. Ναι, ναι, να δημιουργεί με τα χέρια του μόνο. Φτιάξε μόνο σου. Ωραία! Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλά χρώματα, έτσι. Πρέπει να είναι πολύχρωμο. Και για όλα, για όλα τα γούστα.
Για όλα. Α, παιδιά, εδώ ξέρετε τι δουλειά έχει αυτό. Πω, πανάκι. Wow, αυτό πρέπει να είναι πολύ ακριβό. Για τον Κρίστιαν, ό,τι πρέπει όμως. Ναι. Πάρε και εσύ ένα τέτοιο να παγίνει. Εγώ θα πάρω αυτό, παιδιά, ξέρετε, δεν κοράω. Αυτό είναι σαν σανίδα. Διαστημόπλαιο. Αυτό τι είναι ακριβώς. Σαν να έχει σανίδα είναι. Όντω. Σαν για σένα. Παιδιά, ναι. Παιδιά, το θέλω. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Γιατί μου αρέσει. Πού είναι. Βλέπει από το τιμόνι μέχρι τώρα δεν έχει κάτι. Α, ιδιαίτερο. Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό κάτι, κάτι παιδιά, λείπει, αυτό κάτι λείπει. Όχι, κάτι σε ανάποδα αυτά, καταλαβαίνεις. Το τιμόνι. Πάρα okay. πολύ ωραίο βίντεο του στο YouTube αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πριν τους αποχαιρετήσουμε και τους αφήσουμε για να δώσουμε το ραντεβού μας την άλλη Παρασκευή εδώ στο Cooler Chipster Fridays, θέλω να σας πω να ξέρεις και εσύ ότι κάθε γενικότερα Παρασκευή έχουμε Yellow Day. Okay. Όταν έρχεται Friday είναι Yellow Day και όταν λέμε Yellow Day αναφερόμαστε πραγματικά σε προσφορές αποκλειστικά από την ηλεκτρονική υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιός για αγορές και μοναδικές προσφορές γιατί όλος ο κόσμος το έχει ανάγκη και αυτό το προσφέρει η Τράπεζα Πειραιός. Λοιπόν, δεν μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε σε πόσα μέρη της Ελλάδας μπορείτε να πάτε αυτό το καλοκαίρι με τη χρήση της κάρτας της Τράπεζας Πειραιός. Βέβαια στο yellowday.gr μπαίνετε και σας εξασφαλίζει απίστευτες εκπτώσεις σε πάρα πολύ ωραία καταλήματα. Ακόμα λοιπόν και λάτρες της ιστιοπλοείας αν είστε, έχετε το λόγο να επισκεφτείτε το yellowday.gr. Η Ελλάδα και το yellowday.gr σας περιμένουν και επίσης, αν σας αρέσει και το μυστήριο, έχω να σας πάω και στο Mind Trap της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να πάτε με τους φίλους σας, να περάσετε πάρα πολύ ωραία να παίξετε. Μπαίνετε πάλι στο yellowday.gr και θα βρείτε σημαντικές εκπτώσεις στα εισιτήρια με τη χρήση πάντα της Τράπεζας Πειραιός. Από εκεί και πέρα, σηκωθείτε να χαιρετήσουμε όλοι μαζί τον κόσμο που μας βλέπει. Χωράω, λοιπόν, στο πλατό. Χωράω, γιατί είμαι και τεράστιος. Ήταν το πρώτο Cooler Chipster Fridays με τον έναν και μοναδικό, τον Ultimate Chipster μας, τον Christian. Καλώς σε βρήκαμε, σε καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα πέρασα τέλεια. Ναι, ανυπομονώ γιατί. Ναι, εννοείται. Κάθε Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Ναι, εννοείται. Το υπόσχεσαι. Το υπόσχομαι. Κάθε Παρασκευή, 3 το μεσημέρι, με τα τσακίρι τρυπάτου μας, το ρο τρυπάτο βαν που πλέον θα το πάρει στα χέρια του Κρίστιαν, τον Άρβα μας, τα ρεπορτάζ τους και όλους εσάς, ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Γεια σας! Bye, παιδιά!